Για τα 10 χρόνια του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, ευχόμαστε για χρόνια πολλά ακόμη να συνεχίζει το πολύ σπουδαίο έργο του, να επικοινωνεί την ιστορία και να συμβάλλει μέσα από δράσεις και εξωστρέφεια στην διαμόρφωση μιας συλλογικής ιστορικής μνήμης, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας διαθέτει ένα πλούσιο ιστορικό αρχείο, μέρος του οποίου αναφέρεται και στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Με αναφορά λοιπόν σε αυτή την περίοδο, ανασύρουμε δύο φωτογραφίες από το αρχείο της Κικής Παπαγιάννη, δημοσιογράφου και συγγραφέως, η οποία είχε μια ευρεία δράση στην Αντίσταση, ενταγμένη στην ΕΠΟΝ. Δύο φωτογραφίες λοιπόν, η μία εκ των οποίων απεικονίζει επονίτες το 1944 να έχουν διοργανώσει μια συγκέντρωση ειρήνης στο Παλάς, και η δεύτερη, η οποία είναι αμέσως μετά την απελευθέρωση και απεικονίζει επονίτες πάλι σε μια πράξη συμβολική αλλά πολύ ουσιαστική. Οι Ιταλοί κατακτητές είχαν απογυμνώσει το Αλκαζάρ από όλα τα δέντρα, τα μεγάλα δέντρα που είχε, και άφησαν μόνο τα κούτσουρα, όπως χαρακτηριστικά τεκμηριώνει η Κική Παπαγιάννη. Μια ομάδα νέων λοιπόν, στην αρχή της δέντροφύτευσης, το σημείο που σήμερα υψώνεται το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης του φιλόλεου Τλούπα. Με αφορμή τις δύο λοιπόν αυτές φωτογραφίες και το ιστορικό αρχείο που έχει το μουσείο, καταδεικνύεται ότι τα δύο μουσεία, το Λαογραφικό Ιστορικό και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, μέσα από κοινές δράσεις και συνέργειες, μπορούν να προβάλλουν αυτή την ιστορική περίοδο που είναι πολύ σπουδαία για την πόλη, ως φορείς άειλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.